Θεότητος, Ελέο Θεού, Επίσκοπος και Μητροπολίτης, εις Θεοκουρίτου Ιεράς Μητροπόλος Λευκάδος και Ιθάκης. Προς τον Ιερό Κύριο της Μοναστικές Αδερφότητες, για τον ευλογημένο λαό της καθημάς Θεοσώστου Ιεράς Μητροπόλεως. Ο Πάσχα το Μέγα και η Ρώτα των Χριστέ, ο Σοφία και Λόγε του Θεού και δύναμης, δίδε μην εκ τυπότερου σου μετασχήν εν τη ανεσπέρω ημέρα της Βασιλείας. Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω ευλογημένα, έφτασε και πάλι η μεγαλόγυμη εορτή του Πάσχα. Ανέτειλε και πάλι η πιο χαρμόσυνη του χριστιανισμού εορτή, η Βασίλισσα των εορτών και πανήγυρης των πανηγύριων, το Πάσχα το άμαμον και μέγα. Και καλεί όλους μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και πένιτες, να συμμετάσχομαι με όλη την ψυχή μας στον εορτασμό του. Η γέρθη ούπε στην όδε, αναστήθηκε, δεν είναι εδώ. Είναι το φεδρό μήνυμα του Αγγέλου προς τις μαθήτριες του Χριστού. Αλλά ο κενός τάφος παραμένει, παραμένει και κλήριο ανά τους αιώνες, ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος για την σωτηρία μας, υπέστη σταυρών και θάνατον για να μας τρώσει από την αμαρτία, αλλά και ανέστη για να μας συναναστήσει μαζί του στην αιώνια ζωή. Το κήρυγμα της Εκκλησίας μας, η αγιαστική προσφορά της στο πλήρωμα των πιστών, η λατρευτική πράξη της, ολόκληρο το οικοδόμημα της επίγειας και ουράνια ζωής της, στηρίζεται στην Ανάσταση του Χριστού. Η Ανάσταση σκορπάει αφρόσινα και μυροβόλα το άρωμα της εκκλησιαστικής πνευματικότητας και υπερνικώντας τον φόβο του θανάτου, ανοίγει μπροστά μας τους ορίζοντες μιας καταξιωμένης επίγειας ζωής και μιας βέβαιης ουράνιας ελπίδας. Η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι το πλέον επαναστατικό γεγονός, το οποίο συνέβη στην ιστορία του κόσμου και του ανθρώπου. Η νίκη του Χριστού επί του θανάτου αποτελεί την αφετηρία της ελπίδος για τον καθένα από εμάς, ότι θάνατος ουδένα εξ ημών κυριεύει. Ότι ο έσχατος εχθρός της παρξεώς μας, το γεγονός του τερματισμού της ζωής, το οποίο προκαλεί φόβο στον καθένα μας, δεν είναι το τέλος, αλλά μια νέα αρχή. Αρχή ζωής και κοινωνίας με τον Θεό. Αρχή χαράς και διαβάσεως στην χειρότητα της αγάπης που δίδει ο Χριστός. Το κέριο ερώτημα είναι αν εμείς οι χριστιανοί αυτής της περίεργης και αντιφατικής εποχής, της αρχής του 21ου αιώνα, δούμε μέσα στις ψυχές μας το γεγονός της Αναστάσεως με όλες τους τις σωτήριες προεκτάσεις. Μήπως δηλαδή παρασυμμένη από την ηλιστική αντίληψη μιας δίθεν γλυκιάς ζωής, εντυπωσιασμένη από τον σύγχρονο πολιτισμό και τα χρώματα της εικόνας και του σύντου, εμβολιασμένη από τον εγωκεντρισμό και την φυλακτία, φτάσαμε σε ένα σημείο απογνώσεως από τον αναστημένο Χριστό. Μήπως γίναμε πολύ γύρι και βοηθοί και καθόλου θεϊκοί και ουράνιοι, κι όμως ο Θεός ενανθρώπισε για να σωθούμε εμείς. Εχάρισαν οι μαθηταί οι δόντες των Κύριων. Ο αναστημένος Κύριος μας καλεί απόψε να συμμετάσχουμε στο πανηγύρι της Αναστάσεώς Του, να μείνουμε κοντά Του, να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα Του και να απολαύσουμε την δική Του ειρήνη και την δική Του χαρά. Ας φανερώσουμε ότι το φως της Αναστάσεως μπορεί να φωτίσει τα σκοτεινά μονοπάτια της ζωής μας και να αποδιώξει τον φόβο του θανάτου και το άγχος της μοναξίας. Εύχομαι ο Αναστάς Κύριος μας να παρέχει την μακαριότητα και την ανάπαυση στους προσφυλείς και κειμένους αδελφούς μας που έφυγαν εκ του κόσμου του, να ευλογεί της οικογένειάς σας και να χαρίζει σε όλους μας το έλεος Του, δημιουργώντας τις καρδιές μας από την ουράνια χαρά της Αναστάσεώς Του. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, διάπειρος προς τον Αναστάντα Χριστόν ευχέτης όλων σας, ο Μητροπολίτης και πνευματικός σας Πατέρας, ο Λευκάδος και Ιθάκης Θεόφιλος. Και υπέρ του καταξιωθήν ημάς της ακουράσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών και τέψομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Γενωμένου του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη, ηγόρασαν αρώματα ή να ελθούν σε αλήψωση των ίσων. Και λίαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανατύλλαντος του ηλίου και έλεγον προς εαυτάς,
της αποκλείσιμην των λίθων εκ της θύρας του μνημείου, και να βλέψα σε θεωρούσι ότι από και κύλιστε ο λίθος, την γαρμέδα σφόδρα, και εις ενθούσε εις των μνημείων ειδών ενίσκων καθήμενων εν της δεξής, περιβεβλημένων στο λιλευκήν και εξεθαμβήθησαν, ο δε λέγει αυτές μη εκθαμβήστε, Ιησού ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, ή έρθει, του καίστην όδε, ιδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας εις την Γαλιλαία, εκεί αυτόν όψεστε καθώς είπεν εμήν, και εξελθούσε το χέφυγον από το μνημείο, είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και ουδενή ουδεν είπον, εφοβούντο δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και αδυρέτω τριάδι, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσα και ζήσε μήμα. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Χρόνια πολλά. Ανέστη.